Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε στιγμές που ζούμε μια παρανομία, η οποία δεν τιμωρείται. Σε στιγμές που μας αδικούν κατάφορα και δεν μας προστατεύει το κράτος. Σε στιγμές που βλέπουμε τους απατεώνες και τα λαμόγια να προχωράνε και οι έντιμοι πολίτες να μένουν πίσω, στάσιμοι. Άρα για πόσες φορές κάποιοι από εμάς ή όλοι μας δεν έχουμε κάνει την επίκληση «Μα δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα». Πόσο έχουμε νοσταλγήσει ένα κόμμα αδιάφθορων που θα βάλουν τον πολίτη πρώτο στην πυραμίδα του ενδιαφέροντός του και πόσο επίσης έχουμε επιζητήσει έναν εισαγγελέα να παρέμβει για να διορθώσει καταστάσεις που τις βιώνουμε χρόνια και μας ταλαιπωρούν. Υπάρχει λοιπόν εισαγγελέας, βρέθηκε και υπάρχει και το κόμμα. Και ο εισαγγελέας είναι ο κύριος Αναστάσιος Καναλόπουλος. Καλησπέρα κύριε Καναλόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα και στους θεατές που μας παρακολουθούν. Ο κύριος Καναλόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι πρώην εισαγγελέας εφετών στην Πάτρα. Και είναι ιδρυτής του κόμματος ΕΑΝ. Ένα κόμμα καινούριο. Ένα κόμμα με διαφορετικές αρχές από αυτές που ξέρουμε. Ένα κόμμα που είναι αποφασισμένο να δώσει τη μάχη του για να προστατέψει κυρίως τον πολίτη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Για πες μου καταρχήν, το ΕΑΝ, πώς εξηγείται, είναι αρχικά κάποιων λέξεων ή είναι μία λέξη? Δεν είναι αρχικά κάποιων λέξεων. Είναι το υποθετικό, ο ΕΑΝ που λέμε, ο υποθετικός σύνδεσμος. ΕΑΝ. Τι σημαίνει ΕΑΝ? Είναι αυτός ο σύνδεσμος τον οποίον χρησιμοποιεί στην ομιλία του κάθε άνθρωπος καθημερινός, ναι. Παντού, φερρυπίν. Εάν ο κόσμος, ο λαός μας τιμήσει με την εμπιστοσύνη του, θα πάψει να αγανατεί, να διαμαρτύρεται και να εξεγείρεται για τα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζει. Εάν λοιπόν μας τιμήσει με την εμπιστοσύνη του, εμείς θα τιμήσουμε και τη... Μάλιστα. Ένα υποθετικό εάν. Υποθετικό εάν. Με προοπτική όμως προχωράμε μπροστά. Βεβαίως. Εάν κάνουμε αυτό, πάμε μπροστά. Εάν αποφασίσουμε αυτό, πάμε μπροστά. Πολλά τα εάν. Πολλά τα εάν. Θα τα βρούμε στην πορεία της κουβέντας μας σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, πότε και γιατί αποφασίσατε να ιδρύσετε το κόμμα αυτό? Νομίζω ότι, ότι προπολού είχαν οριμάσει οι συνθήκες δημιουργίας ενός νέου κομματικού σχηματισμού. Μετά από μισό αιώνα μεταπολιτευτικού βίου, η Ελλάδα, ο κόσμος έχει ανάγκη, ο πολιτικός κόσμος έχει ανάγκη ανανεώσεως, καθάρσεως και εξυγιάνσεως. Έχει ανάγκη από νέα πολιτικά σχήματα, από νέες πολιτικές ιδέες. Χρειάζεται αληθινούς δημοσίους άνδρες και όχι πολιτικάντιδες οι οποίοι χρησιμοποιούν την πολιτική ως επάγγελμα, ως μέσο πλουτισμού ή ως μέσο βιοπορισμού ή και πλουτισμού. Μάλιστα. Χρειάζεται δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τη χώρα από άλλες επάλξεις, το κράτος από άλλες επάλξεις ή έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό τους βίο και θέλουν να δώσουν οξυγόνο επομένως στο αποτελματωμένο, σκουριασμένο, σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της χώρας. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια. Ασφαλώς. Υπάρχουν δηλαδή στελέχη ήδη κομματικά στο ΕΑΝ και προχωράτε στην δημιουργία ενός κόμματος πανελλαδικής εμβέλειας. Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός μας. Δημιουργήσαμε το κόμμα αυτό να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο, να του δώσουμε μάλλον μία διέξοδο στο πολιτικό αδιέξοδο που υπάρχει σήμερα. Ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί. Κουράστηκε να ακούει μονότονα επί μισό αιώνα τις επαναλαμβανόμενες αοριστολογίες, καινολογίες, μορολογίες, μπουρδολογίες. Αηδίασε από τα μικροτεχνάσματα, τις δολιότητες, τα ψέματα και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του παλαιοκομματισμού. Κουράστηκε ακόμη και από τα μέσα ενημερώσεως. Κουράστηκε, βαρέθηκε από την προπαγάνδα τους. Χόρτασε από την προπαγάνδα τους. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στον κόσμο να βρει τη διέξοδο που αναζητεί. Αναζητεί μια ισχυρά πολιτική δύναμη που θα αναλάβει το πιδάλιο της δεινοπαθούσης αυτής της χώρας. Ξέρετε κύριε Καναλόπουλε ότι
Είναι Γολγοθάς. Πρέπει να ανέβετε ένα Γολγοθά, γιατί είναι, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει ένα νέο κόμμα στην πολιτική ζωή της χώρας. Μας γοητεύει καταρχήν η προσπάθεια, ο αγώνας. Ένας μεγάλος πολιτικός του προηγούμενου αιώνος έλεγε «Η ζωή είναι αγών και αγών είναι η ζωή». Αυτό το έχουμε εμείς ασπαστεί. Έχετε ζήσει βέβαια και ξέρετε πολύ καλά την ελληνική κοινωνία, γιατί έχετε πάρα ζήσει πολύ καλά. Σαν εισαγγελέας, έχετε χιλιάδες... 40 χρόνια εισαγγελέας είμαι. Ναι, και έχετε χιλιάδες υποθέσεις χειριστεί. Χιλιάδες υποθέσεις. Και ξέρετε πολλά τα αποστήματα. Γνωρίζουμε από πάσης απόψεως την κοινωνία. Το μότο του κόμματος, του ΕΑΝ, κυρίες και κύριοι, δηλαδή μια φράση είναι «Η χώρα χρειάζεται έναν εισαγγελέα». Γιατί έναν εισαγγελέα και όχι έναν, ξέρω εγώ, γιατρό ή έναν δικηγόρο ή έναν δημοσιογράφο. Γιατί πρέπει να είναι εισαγγελέας? Είναι αίτημα του λαού. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένας άνθρωπος να αναλάβει τα ηνία της χώρας, ένα βαρύ σιδερένιο χέρι που να ξαναφέρει την Ελλάδα σε τέτοιο σημείο ώστε να γίνει ή να ξαναγίνει κανονικό κράτος. Γιατί η Ελλάδα σήμερα δεν είναι κανονικό κράτος. Το βλέπουμε καθημερινώς τι γίνεται. Βία, αναρχία, ανομία, στα πανεπιστήμια, στα έξω, αντικοινωνική συμπεριφορά. Αναπόφευκτο είναι κάποια στιγμή να σας ρωτήσω πώς θα τα καταφέρετε όλα αυτά. Διότι αυτό που λέτε, αυτά που λέτε είναι πραγματικά μεγάλα κοινωνικά ελληνικά προβλήματα που πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και μια οργάνωση για να αντιμετωπιστούν και να λυθούν. Φαντάζομαι ότι το έχετε. Βεβαίως έχουμε. Καταρχήν το ΕΑΝ δεν φέρει καμία πολιτική ετικέτα υπό την έννοια αν ανήκει στην αριστερά ή στο κέντρο ή στη δεξιά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το κοινό νουν εκφράζει και στους πολίτες με τον κοινό νουν απευθύνεται. Φιλοδοξίες έχει πολλές. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι που θέλω να σας ρωτήσω κάποια στιγμή. Στα παραδοσιακά πολιτικά σχήματα, δεξιά, αριστερά, σοσιαλισμός, πού πλησιάζετε, ανοίγετε κάπου ή είσαστε ένα τελείως διαφορετικό κόμμα? Είμαστε ένα κόμμα που θα κάνουμε ένα αγώνα, μία επίθεση κατά πάντων. Δεν θα στοχεύει ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά, ούτε ως προς το κέντρο. Θεωρούμε στο ακέραιον συνυπεύθυνα, συνυπέτεια και συνυπέτεια τα κόμματα για το θλιβερό κατάντημα της χώρας. Για την εσωτερική εξαθλίωση, η οποία είναι, αποτελεί γεγονός, η καταράκωση του κύρους του κράτους, η εκθεμελίωση του κράτους, η οικονομική χρεοκοπία, η οικονομική εξαθλίωση του λαού, ο λαθρομεταναστευτικός επικισμός της χώρας, η προδοσία της Μακεδονίας και η ανεξέλεκτος μορφή που έχει λάβει η εγκληματικότητα, η ανασφάλεια των πολιτών και όλα τα δεινά τα οποία η χώρα και ο λαός υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται, η πέτη για όλα αυτά είναι τα παλαιά κόμματα. Είναι ο παλαιοκομματισμός. Τα παλαιά κόμματα, κύριε Χαρδαβέλα, έχουν παραγεράσει. Έχουν σκουριάσει, έχουν σαπίσει, έχουν χορτάσει. Έχουν φάει τα ψωμιά τους, που λέει ο λαός. Έχουν φθαρεί πολιτικώς. Έχουν στερέψει ιδεολογικώς, πάσχουν ανιάτος. Αυτά τα κόμματα πρέπει να γίνει συνείδηση στο λαό. Ότι αν το μοναδικό φάρμακο είναι ότι η εξαφάνιση αυτών από την πολιτική σκηνή, πρέπει να πιστεί ο λαός ότι όσο διατηρεί στη ζωή τα παλαιά κόμματα και όσο τα μέσα ενημερώσεως, τα συστημικά, αμήνονται ενός διεφθαρμένου καθεστώτος, η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει κανονικό κράτος. Δεν πρόκειται ο τόπος να ορθοποδήσει. Ο μεταπολιτευτικός κατήφορος θα συνεχίζεται. Το ρολόι, οι δείκτες του ρολογιού θα κινούνται συνεχώς προς τα πίσω. Πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Κανελόπουλο, τον πρόεδρο του κόμματος ΕΑΝ, θέλω να σας διαβάσω από τη διακήρυξη του κόμματος μερικές έτσι λέξεις που ακριβώς δείχνουν ακριβώς τους στόχους και τις επιδιώξεις του νέου κόμματος. Διαβάζω λοιπόν. Ο αφελληνισμός, η διάλυση οικογένειας,
Ο αφανισμός της Ελλάδας από την Ομόνια, τα Πατήσια, την πλατεία Βάθης. Η ιονή απόπειρες εθνοκάθαρσης, η ακρίβεια, η κατάσταση παράκρουσης στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και το σύνολο των θέσεών μας που εμπεριέχονται στην δυτική μας διακήρυξη είναι επαρκείς λόγοι για να αντισταθούμε πολιτικά με απότερο στόχο να αναπνεύσουμε πάλι σε ατμόσφαιρα Ελλάδας. Μάλιστα. Μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια. Βαριά λόγια. Εκφράζουν την αλήθεια. Κύριε Χαρδαβέλα, θα έχετε διαπιστώσει ότι όλα τα κόμματα, τα παλαιά κόμματα όλα, έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο αφελληνισμού, αποχριστιανισμού, κοινωνικού εκφυλισμού και εννοείται τι εννοώ, λαθρομεταναστευτικού επικισμού της χώρας και κατακερματισμού και διαλύσεως της οικογένειας. Έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο. Το βλέπουμε αυτό καθημερινώς. Όσον αφορά αυτό που είπατε, ότι υπάρχει, πραγματοποιείται βαθμίως μία ιονή εθνοκάθαρσης, είναι γεγονός. Αυτό θέλω να μου το αναλύσετε λίγο. Ναι. Είναι βαριά κουβέντα ότι η ιονή προσπάθεια εθνοκάθαρσης, δηλαδή ποιοι την κάνουν και γιατί την κάνουν. Η Ελλάδα χάνεται. Το έθνος αφανίζεται. Η ελληνική φυλή εξαφανίζεται. Δυστυχώς μπαίνουμε σε ένα συσχετισμό που σε λίγα χρόνια το αλλογενές στοιχείο Πακιστανοί, Αφροασιάτες γενικώς, λαθρομετανάστες, θα υπερέχουν του ελληνικού πληθυσμού. Η υπογεννητικότητα η οποία υπάρχει και η υπεργεννητικότητα η οποία υπάρχει από την πλευρά αυτών είναι βέβαιο ότι θα ανατραπεί ο συσχετισμός. Είναι γεγονός ότι εξελισσόμαστε μια χώρα γερόντων. Ήδη λέγουν ότι στα δημοτικά σχολεία τα παιδιά των αλλοδαπών είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά. Οπότε των θέλω να ρωτήσω, τι θα κάνετε εσείς με το πρόβλημα αυτό? Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσετε την είσοδο των λαθρομεταναστών ή αυτό που ζούμε ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας? Μάλιστα. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποδεικνύεται καθημερινώς, έχει πάυσει να υπάρχει στη συνείδηση του λαού. Υπάρχει έντονος ευρωσκεπτικισμός. Και υπάρχουν αιτίες γιατί υπάρχει ο ευρωσκεπτικισμός. Οι αποφάσεις που έλαβαν τελευταίως με τα πρώτο πακέτο μέτρων, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο πακέτο μέτρων εναντίον της Ρωσίας, ποιος επλήγωσε, ποιος λαός υποφέρει, η λαοί της Ευρώπης. Διαβάζουμε ότι το ρούβλι γνωρίζει μέρες δόξης. Η οικονομία της Ρωσίας ενισχύθηκε. Ερώτηση για τον κάθε καλόπιστο. Ποιον έβλαψαν τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Άρα είσαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχουμε σκοπό να αγωνιστούμε να επανέλθει η εθνική κυριαρχία των κρατών. Ναι. Έχει διαπιστωθεί ότι τις αποφάσεις τις λαμβάνουν κάποιοι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες με αποτέλεσμα να έχει αφαιρεθεί από τον κυρίαρχο λαό το κυρίαρχο δικαίωμά του να αποφασίζει για την τύχη του και να καθορίζει τα πεπρωμένα του. Ναι. Να μην αποφασίζουν οι Βρυξέλλες αν θα έχουμε εμείς λαθρομετανάστες ή όχι. Κατάλαβα. Άρα κύριε Κανελόπουλε, λέτε και υποστηρίζετε, μάλλον αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελλάδας. Όχι. Παραμονή εκεί. Θα αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτών των... Μάλιστα. Αυτό το άλλο που λέτε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό. Άρα είναι εισαγγελέα. Όπως είπαμε, υπάρχει κρίσης. Ναι. Υπάρχει παρακμή. Ναι. Υπάρχει όλες οι λειτουργίες του κράτους έχουν καταρρεύσει. Όλοι οι θεσμοί βρίσκονται σε αποσύνθωση. Δυστυχώς υπάρχει τέτοια σύψεις, τέτοια παρακμή και τα βλέπουμε καθημερινώς από ένα παράδειγμα το περίφημο πόθεν έσχεση των πολιτικών. Είναι πόθεν έσχεση αυτό? Ναι. Ασφαλώς δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτά που γίνονται σήμερα και γράφουν οι εφημερίδες αυτόν τον καιρό ότι πού τα βρήκες,
πώς δανείστηκε αυτά τα λεφτά, πώς θα το ξεχρεώσεις, τι ρυθμίσεις έχεις κάνει. Ναι. Να μάθει ο λαός. Αλλά για τα κόμματα υπάρχει όμως το βαρύ κατηγορητήριο που υπάρχει για τα χρηματοδότησή τους. Για πέστε μου, γιατί ο κ. Γιαννίτσης παλιά, ο υπουργός, είχε πει ότι στοιχίζει 650 εκατομμύρια στη δεκαετία η χρηματοδότηση των κομμάτων. Ναι, όντως, κύριε Χαρδαβέλα, ήταν ο Δεκέμβριος, παραμονές Χριστουγέννων του 2011. Ο υπουργός των Εσωτερικών ή αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών είχε δώσει μια συνέντευξη προς την ΕΡΤ. Ο κ. Γιαννίτσης. Ο κ. Γιαννίτσης. Ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι τα κόμματα, η χρηματοδότηση προς τα κόμματα την τελευταία δεκαετία ανήρθε στο ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Εξ αυτού συνάγεται ότι και κατά την προηγούμενη δεκαετία 1990-2000 τα κόμματα εισέπραξαν περίπου το ίδιο ποσό. Επίσης συνάγεται ότι και τη μεταγενέστερη δεκαετία 2010-2020 εισέπραξαν επίσης περίπου το αυτό ποσό. Δηλαδή, σε τρεις δεκαετίες τα κόμματα εισέπραξαν περίπου το αστρονομικό ποσό των 2 δισεκατομμύρων ευρώ. Κύριε Χαρδαβέλα, ξέρετε με πώς τι κόστισε... Ναι. Ξέρετε τι κόστισε η ζεύξη ρίου αντιρίου? 640 εκατομμύρια ευρώ. Όσα δηλαδή χρήματα εισέπραξαν μία δεκαετία. Αυτό το μεγαλοφιές έργο, το σπουδαίο έργο, 640 εκατομμύρια. Με 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος ο σκοπός των κομμάτων. Ποιος τους είπε να αναμειχθούν στην πολιτική. Ποιος τους ζήτησε να κατέλθουν στον πολιτικό στίβο. Ποιος τους ζήτησε να κάνουν κόμματα. Η πολιτική, η κάθοδος στην πολιτική είναι προσφορά και έχεις υποχρέωση να υπηρετήσεις το λαό με πνεύμα διακονίας και όχι να γίνεις πλούσιος. Για πέστε μου κάτι, στο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και με την ύπαρξη και του ΠΑΣΟΚ υπάρχει χώρος για ένα κόμμα σαν το δικό σας, το οποίο κόμμα σαν το δικό σας έχει επαφή ή αν θέλετε έχει αντιπάλους παρεμφερείς πολιτικούς χώρους? Να σας θυμίσω το κόμμα του που κάνει ο Μπογδάνος με τον έναν άλλον. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι του Αφία Τζόγλου, του εφοπλιστή. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα σε αυτό το χώρο. Τι κάνετε εσείς? Δεν περιορίζουμε εμείς το κόμμα μας σε αυτό το χώρο, το λεγόμενο απλώς και μόνο πατριωτικό. Μάλιστα. Όχι. Απευθύνεται στο σύνολο του πολιτικού φάσματος. Από τα αριστερά μέχρι τη δεξιά. Όπως είπαμε, τον κοινό νου εκφράζομαι και στους πολίτες με κοινό νου απευθυνόμαστε. Είμαστε κόμμα δημοκρατικό. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σεβόμαστε τις νομικές και ηθικές αρχές του πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτας. Είμαστε όμως και κόμμα πατριωτικό. Στις αξίες μας πρώτη θέση κατέχει το έθνος. Διότι υπό το έθνος ακμάζουν όλα τα άλλα αξίες και όλα τα ιδανικά. Και για το βωμό του έθνους εθυσιάστησαν οι προγονείς μας όταν χρειάστηκε στο παρελθόν. Διαβάζω στη διακήρυξή σας και στα μανιφέστα σας, γράφετε, χρειάζεται κράτος που με αμήλικτη αυστηρότητα θα πατάξει το έγκλημα και τη βία, που θα ξεριζώσει κάθε εστία διαφθοράς και κάθε θύλακα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που θα προστατεύει πρωτίστως την νεολαία από τα ναρκωτικά. Μάλιστα. Είναι κάποιες από τις... στην ιδρυτική... περιέχονται αυτά στην ιδρυτική δήλωση. Στην ιδρυτική δήλωση όμως εισαγωγικώς λέμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός κόμματος μη έχοντος ουδεμία εσωτερική ή εξωτερική εξάρτηση. Mm-hmm. Ουδεμία. Και στις επιδιώξεις του είναι να πραγματοποιήσει δραστικές, βαθιές, σαρωτικές μεταρρυθμίσεις παντού. Στα πολιτικά πράγματα, στο κράτος, στην οικονομία, στην κοινωνία, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει κανονικό κράτος για να γίνει η Ελλάδα κανονικό κράτος, που μεταξύ των άλλων να πραγματοποιήσει αυτά που είπατε εσείς. Δηλαδή, με αμήλικτη αυστηρότητα να πατάξει την εγκληματικότητα και την αντικοινωνική συμπεριφορά, που να ξεριζώσει κάθε εστία διαφθοράς και κάθε θύλακα αντικοινωνικής συμπεριφοράς,
που θα ανυψώσει το πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων, που θα αναρρυπήσει το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, που θα προστατεύσει την κοινωνία και πρωτίστως την νεότητα από τα ναρκωτικά. Διότι τα ναρκωτικά σήμερα σαρώνουν το άνθος της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δυστυχώς νέοι, νέα παιδιά ξεκινούν τα ναρκωτικά από το ήπιο στο σκληρότερο και ακολουθούν μια πορεία προς το θάνατο. Θα τα αντιμετωπίσουμε με αμήλικτη αυστηρότητα όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι, κύριε Γαλλόπουλε, στα θέματα των ημερών αυτών. Ακρίβεια. Πού οφείλεται και πώς μπορείτε να την αντιμετωπίσετε? Είναι αυτό που πονάει περισσότερο τον κόσμο. Βεβαίως. Τα οικονομικά προβλήματα πιέζουν αφόρητα το λαό. Καταρχήν, η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη υψηλά παρά τους αντίθετους κυβερνητικούς κομπασμούς. Η ακρίβεια επελάβει ακάθεκτα. Σαρώνει τις ασθενέστερες οικονομικώς, αλλά και τις μεσαίες εισοδηματικώς τάξεις. Πού είναι το πρόβλημα, στο οικονομικό σύστημα που λειτουργεί, στην ανικανότητα των αρμόδιων υπουργών κλπ., σε μια κοινωνία που έχει μάθει να προχωράει με παγαποντιές? Κύριε Χαρδαβέλα, κατά το Σύνταγμα, υπεύθυνος για όλα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα είναι ο Πρωθυπουργός. Αυτό αξιεί το πολίτευμα, γι' αυτό έχει μεταβληθεί δυστυχώς το πολίτευμα σε πρωθυπουργική απολυταρχία. Ο μόνος νόμος είναι ο νόμος του Πρωθυπουργού. Η Βουλή απλώς επικυρώνει τα νομοσχέδια της κυβερνήσεως. Η ευθύνη βαρύνει οι χειρισμοί του κυρίου Μητσοτάκη. Και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά ζητήματα δεν μπορούν να εξηγηθούν. Κάτι τελευταίο. Εάν αύριο γινόστε πρωθυπουργός, ποιο θα ήταν το πρώτο ζήτημα που θα αντιμετωπίζετε και με ποιο τρόπο? Μαζί με την αντιμετώπιση της δεινής οικονομικής καταστάσεως, και λέω ότι είναι δεινή οικονομική κατάσταση, διότι όπως γνωρίζετε το δημόσιο χρέος ευρίσκεται στο ποσό των 380 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πληθωρισμός τρέχει με 11%. Οι ανεξόφλητες οφειλές προς το δημόσιο είναι της τάξης των 145 δισεκατομμυρίων ευρώ και το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα πορεύεται ολοταχώς προς νέα χρεοκοπία. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα με πλοηγό τον κύριο Μητσοτάκη, το σκάφος μάλλον του ελληνικού κράτους, με πλοηγό τον κύριο Μητσοτάκη, πλέει με αύξουσα ταχύτητα προς πρόσκρουση εις βραχώδεις ακτές. Αν τον κρατάνε τώρα, είναι διότι κάνει τα θελήματα όλα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της μεγάλης υπερατλαντικής συμμάχου. Κάτι τελευταίο που θα σας ρωτήσω. Πέστε μου τρεις λόγους που θα με πείσουν να σας ψηφίσω. Τρεις. Καταρχήν, όσον αφορά την εγκληματικότητα που αρχίσατε προηγουμένως, ας πούμε, και γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως, η στεναρά και αποφασιστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Σοβαρός λόγος. Σοβαρός. Η αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της δεινής οικονομικής καταστάσεως, θα είναι στις πρώτες προτεραιότητές μας. Μάλιστα. Σοβαρά θέματα και πολύ σημαντικά. Αν επιτρέπετε όμως, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τη χρηματοδότηση, δώστε μου ένα λεπτό ακόμη να ρωτήσω ακόμη. Εκτός από τη χρηματοδότηση αυτή, τα κόμματα, όπως ξέρετε, λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω της Βουλής για την ίδρυση κέντρου ερευνών και μελετών και επιμόρφωση στελεχών. Γνωρίζετε εσείς να υπάρχουν στα κόμματα τέτοια κέντρα ερευνών και μελετών και επιμόρφωση? Όχι. Προχωρούμε ακόμη όμως. Τα κόμματα εισπράττουν χρήματα για τα πάσης φύσεως ιδρύματα. Γιατί Ίδρυμα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Όχι. Ο Μαρκεζίνης ως ιστορικός γράφει. Στον προηγούμενο αιώνα, όσοι ήθελαν Ίδρυμα προέβλεπαν και είχαν εξασφαλίσει
τους πόρους για τη λειτουργία τους. Ναι. Τώρα γιατί να πληρώνει ο φορολογούμενος λαός για το Ίδρυμα Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα κόμματα έχουμε και άλλες αταξίες. Είναι όσον αφορά την απόσπαση στα γραφεία τους χιλιάδων αστυνομικών και χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Άρα επομένως είναι η κομματοκρατία αυτό που έβαλε στην αρχή στην εκπομπή και γράφει κάτω η κομματοκρατία, το εννοούμε. Όντως είναι κομματοκρατία. Για την κατάλυση αυτή θα αγωνιστούμε. Εύχομαι επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν αρκετά διαφωτιστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας φωτίσατε τα σημαντικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είστε καλά. Να δικαιώσουμε τις προσδοκίες εκείνων που θα μας πιστέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα και με άλλους καλεσμένους στην εκπομπή μας. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά στις φίλες και φίλοι. Βεβαίως αυτή τη φορά έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή μας, τον φίλο μας. Άρχισες με αρχηγούς κομμάτων. Συνεπώς λέω εμένα, η ταπεινότητά μου τι θέλει εδώ πέρα. Αλλά με ψάχνει στο σπίτι, με πήρε η κυρά στο σπίτι, λέει ρωτούν που είσαι, διότι θέλει για τα συνταξιοδοτικά, τα ταπεινά θέματα. Έτσι. Αλλά και αυτά τα υπηρετικά. Πριν από λίγο είχαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο του νέου κόμματος, τον κύριο Αναστάσιο τον Καναλόπουλο. Ο εισαγγελέας ήταν εξαιρετικός και η οικογένεια είναι νομικών. Αλλά τώρα είμαστε εδώ πέρα με ανθρώπους που οι δικοί μας έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε κάνει εκπομπές πολλές μαζί και με τον κύριο Μητρόπουλο και με την Αθηνά τη Λινού, την κυρία Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας. Την κορυφαία καθηγήτρια. Την κορυφαία, την οποία έχουμε καιρό να ακούσουμε, διότι η κυρία Λινού μας έλειπε και πήγαινε έξω και μας είχε παρατήσει εμάς εδώ πέρα, στη μοίρα μας και ξαφνικά φούτωσε ο κορονοϊός. Έχω μάλλον κάποιο πρόβλημα με το σήμα, δεν ακούω πολύ καλά, αλλά ελπίζω να ακούγομαι σωστά. Ναι, μας αφήσατε και φούντωσε ο κορονοϊός ξαφνικά. Έτσι, Για πέστε μου λοιπόν. Ναι. Έχουμε μεγάλη έξαρση. Ναι. Σήμερα ο δείκτης θετικότητας ήταν 15%. Βέβαια, συνήθως το Σαββατοκύριακο είναι πιο ψηλός. Mm-hmm. Αλλά είναι σαφώς σε επίπεδο κρίσιμο. Να σκεφτείτε ότι ο Αμερικάνικος οργανισμός αντίστοιχος με τον ΕΟΔΗ λέει ότι μια περιοχή που έχει πάνω από 5% δείκτη θετικότητος είναι σε κατάσταση εξαιρετικής διασποράς. Εμείς έχουμε 15, αλλά ποτέ τις τελευταίες μέρες δεν πέφτει κάτω από 8. Μάλιστα. Είναι σοβαρά τα πράγματα και νομίζω ότι οφείλεται εν μέρη στην χαλάρωση, στο ότι κανείς πια δεν πιστεύει ότι μπορεί να κινδυνεύει, στο ότι η πολιτεία το σιγοντάρει κάπως αυτό για να ενισχύσει τον τουρισμό. Mm-hmm. Σήμερα, μια και λέγατε ότι έλειπα, βρέθηκα σε δύο ferry boats. Στο ένα και στα δύο ανακοίνωναν ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους. Αλλά το 80% των ανθρώπων στο ένα από τα δύο δεν φορούσε μάσκα. Και οι εργαζόμενοι επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι. Στο άλλο ήταν πολύ πιο τυπικά τα πράγματα και δεν επέτρεπαν σε κανέναν να μπει χωρίς μάσκα. Και αν για οπότε κάτι. Είναι και θέμα του πώς το κατανοούμε. Βέβαια. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά και νομίζω ότι πρέπει να γίνει πλέον καθολική χρήση μάσκας σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε όλους τους χώρους εργασίας, γιατί και εκεί κινδυνεύουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή εκείνη που φοράγαμε τη μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους εσωτερικούς χώρους. Και δηλαδή, εργασιακούς χώρους. Εργασιακούς χώρους, εκεί που δουλεύουν άνθρωποι πολλοί. Που δουλεύουν πολλοί ή που βλέπουν πολλούς.
Δηλαδή σε έναν Δήμο που εξυπηρετεί, σε ένα ΚΕΠ που εξυπηρετεί, σε ένα αστυνομικό τμήμα. Μπαίνουν και βγαίνουν πολλοί. Η πιθανότητα κάποιοι από αυτούς να νοσούν είναι πάρα πολύ ψηλή. Και μετά πλέον δεν ελέγχεται η κατάσταση. Ούτε πολλά self-test γίνονται πια. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και θα βιώσουμε και θανάτους σύντομα. Ναι, αυτό το άκουσα και το είπε και άλλος φίλος επιστήμονας. Τώρα, πόσο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η μετάλλαξη όμικρον 4 και όμικρον 5 που εμφανίζεται να είναι πολύ έτσι μιας ταχείας διασπόρας. Τι είναι να επικρατήσει. Να επικρατήσει. Είναι λογικό να επικρατούν οι μεταλλάξεις που είναι πιο μεταδοτικές, γιατί καλύπτουν τις άλλες και επικρατούν. Δεν ξέρουμε πολλά ακόμα για το αν είναι αυξημένη η νοσηρότητα λόγω της όμικρον. Αρχίζουν και βγαίνουν μελέτες που λένε η όμικρον 4 και η όμικρον 5 δεν είναι όπως ήταν οι δύο που ήταν πολύ ήπιες και μοιάζουν κατά τη με τη Δέλτα. Αυτό θα είναι φοβερό αν συμβεί. Πάντως, να επικρατήσει δηλαδή μια μετάλλαξη που δεν την ελέγχουν πολύ καλά τα εμβόλια. Αυτό είναι το ερώτημα. Και πλέον έχει και χαρακτηριστικά σοβαρότερης μετάλλαξης. Αναπνευστικά. Αυτό είναι, ναι, το βασικό ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και μας ανησυχεί. Τα εμβόλια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ακόμη και το τέταρτη δόση, μας καλύπτουν απέναντι στις μεταλλάξεις αυτές ή αυτές οι μεταλλάξεις ξεπερνάνε τις δυνατότητες? Μας καλύπτουν, αλλά δεν μας καλύπτουν πλήρως. Μας καλύπτουν λιγότερο από ό,τι μας κάλυπταν έναντι των άλλων. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, αν είμαστε σε χώρους που ερχόμαστε σε επαφή λόγω της δουλειάς μας, λόγω των συνθήκων της ζωής μας, τότε θα πρέπει να προσθέσουμε στα εμβόλια και στην τέταρτη δόση και τη χρήση ατομικών μέτρων προστασίας. Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο διάβασα ότι είναι κάποιες έρευνες που βγάλουν το συμπέρασμα ότι είναι αυξημένες οι δυνατότητες της παραλλαγής όμικρον 4 και όμικρον 5 και διαφυγής τους από την ανοσία που προκαλείται από τα εμβόλια αλλά και από προηγούμενες λοιμώξεις. Δηλαδή έχουμε αυτό μια... Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή αυτό ξεφεύγουν είναι από τα... Και η μελέτη αυτή από το Τόκιο στην οποία αναφέρεστε έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες και από το Ισραήλ. Ναι. Βγαίνουν από και κάποιες Harvard τώρα σιγά σιγά και από την Αμερική που το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή πολύ σύντομα φοβάμαι ότι θα επιβεβαιωθεί πλήρως αυτό, ότι κρύβονται κατά κάποιον τρόπο από το εμβόλιο αυτές οι μεταλλάξεις. Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό άλλωστε και οι μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να παράγουν εμβόλια τα οποία εξειδικεύονται και σε αυτές τις μεταλλάξεις. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται με τη γρήπη δηλαδή. Ότι κάθε χρόνο έχουμε ένα καινούργιο εμβόλιο που καλύπτει τους καινούργιους τύπους του ιού της γρήπης. Δηλαδή κάτι τέτοιο... ανακοίνωσε. Δηλαδή κάτι τέτοιο θα γίνει και με τον COVID, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα υπάρχουν μεταλλάξεις με την πάροδο των ετών συνεχής. Που θα πρέπει να τις... Ελπίζουμε ότι θα ελεγχθεί αυτό, αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί όσο δεν εμβολιάζεται ολόκληρος ο πληθυσμός της γης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει όριο ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει σε όλες τις χώρες να έχει εμβολιαστεί το 40%. Αυτό για τις φτωχές χώρες είναι πρακτικά αδύνατο. Αδύνατο. Κάτι τελευταίο. Ποιοι πρέπει να πάρουν την τέταρτη δόση? Γιατί υπάρχει ένα κομφούζιο αυτή τη στιγμή. Θα διαβάζουμε. Α, οι άνω των 60. Α, όχι όμως, πρέπει και μεταξύ 30 με 50 να εμβολιαστούν. Και τελικά πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος να κάνουν ένα εμβόλιο οι άνθρωποι των 40 ετών, των 50, των 30. Ουσιαστικά θα πρέπει και να μιλήσουν με τον γιατρό τους αλλά και να σκεφτούν οι ίδιοι ποια είναι η πιθανότητα στους επόμενους 4 μήνες, γιατί σε 4 μήνες ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο που θα καλύπτει πλήρως
και την 4 και την 5, την όμικρον 4 και την όμικρον 5, ποια είναι η πιθανότητα μέχρι τότε να βρεθώ καλή ώρα σε ένα αεροπλάνο, σε ένα που θα διαρκέσει η πτήση αρκετές ώρες, που θα στριμωχτώ για να φτάσω στο αεροπλάνο σε ένα λεωφορείο, σε ένα λεωφορείο υπεραστικό που θα πάω τις διακοπές μου, που θα είναι κλειστό το παράθυρο για 5-6 ώρες, σε ένα καράβι και επίσης μήπως εκεί που εργάζομαι είμαστε πολλοί άνθρωποι που δεχόμαστε οι ίδιοι ή μας διευκολύνει όλους ένα κοινό κλιματιστικό. Οπότε από το ένα γραφείο πάει στο άλλο ο ιός και κυκλοφορεί και επανακυκλοφορεί. Αν είναι αυτές ή αν έχω μια ανοσοκαταστολή, αν είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, τότε αξίζει για αυτούς τους 3-4 μήνες να κάνω την 4η δόση, ακόμα και αν δεν είμαι στην ηλικία των 60 και πάνω. Ναι. Για τους 60 και πάνω δεν τίθεται θέμα, όλοι πρέπει να το κάνουν. Να το κάνουν. Άρα εγώ προσωπικά που... το έχω κάνει. Άρα εμείς που μιλάμε στην 3η δόση, εσύ πέρασες στην 4η. Έχω κάνει την 4η. Που μιλάμε στην 3η, δεν έχουμε νοσήσει. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πρέπει να την κάνουμε εξάπαντος, κυρία καθηγήτρια. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ασυζητηθεί αν συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι. Την 4η. Αλλά πιθανόν να πρέπει και νωρίτερα. Και νωρίτερα. Μάλιστα. Εγώ την έχω κάνει πάντως την 4η και έχω το κεφάλι μου ίσως. Και εγώ το ίδιο, κύριε Καρδαβελάκη. Συνεχίζω να φοράω μάσκα παντού. Μα σήμερα άκουσα εγώ εσάς περισσότερο, όχι μόνο το ότι λέει σωστά, αλλά έχει συνετά κλπ. Αλλά άκουσα συνάδελφό σας σε μεγάλο σταθμό που μετήχα σήμερα, παρενευλήθη σημαντικό συνάδελφό σας, για τον οποίο έχετε εκφραστεί και εσείς πολύ με καλά λόγια, που λέει μόνο αν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα. Και έτσι κάποιος μας έχει επηρεάσει αυτό που έχουν πει κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι αφού δεν λέω ότι δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο και μείναμε στην Τρίτη, άρα πρέπει να την κάνουμε εξάπαντος, λέτε, και τώρα έτσι λέτε, κυρία καθηγήτρια. Η μεγαλύτερη στην ηλικία οπωσδήποτε. Μάλιστα. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν υπάρχουν και καθόλου δημοσιευμένες παρενέργειες. Μάλιστα. Από την 4η δόση. Επομένως, είναι, αν η παρενέργεια πρόκειται να είναι μια μικρή, ένας μικρός πόνος, που έστω, ή μια δυσφορία... Μέχρι τώρα δεν είχαν παρενέργεια τόσο που σκεφτήκα μήπως... μας βάλανε κάτι άλλο. Καμία παρενέργεια. Επομένως... Όχι, λοιπόν, δεν είναι ο φόβος. Είναι αυτό, μήπως περιμένουμε το πολυεμβόλιο που λέτε. Θα το κάνουμε κι αυτό. Μακάρι να έχει λυθεί το πρόβλημα του κορονοϊού μέχρι τότε. Μάλιστα. Και να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Και μην φεύγετε συχνά, να είστε εδώ, γιατί σας έχει ανάγκη ο κόσμος εδώ. Εκεί με το... Έχουμε πέντε παιδιά, να εμπιστευτούμε. Με το ύφος σας, την καταλλαγή της αυτοαπίτωσης. αλλά έχει πέντε παιδιά πρέπει να δει. Έχει και κορυφαία. Τα οποία σπαρμένα, σε όλο τον κόσμο. Κορυφαία παιδιά, κορυφαίους επιστήμονες. Ναι, ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λινού, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, γεια σας. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Τετάρτη και Πέμπτη, λοιπόν, υπάρχει η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Θα μαζευτούν όλοι και πέρα να κουβεντιάσουν και βεβαίως θα πάει και ο Ερντογάν. Και λένε πολλοί ότι θα εκβιάσει τα πράγματα. Θα μας κατηγορήσει εμάς, τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση, ότι έχουμε στείλει στρατό σε όλα τα νησιά, ενώ δεν έπρεπε, γι' αυτό και ζητάνε αποστατικοποίηση των νησιών. Θα παίξει λιγάκι με τους Αμερικανούς σε ό,τι αφορά την υπαγωγή στο ΝΑΤΟ, Σουηδίας και Φιλανδίας. Και γενικά η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη συναγερμό για να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν στη σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ. Τώρα, τι από όλα αυτά μπορούν να γίνουν και τι επιπτώσεις θα έχουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γιατί, ας πούμε, πρέπει ο κόσμος να κουβεντιάζει καθημερινά αν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία ή όχι, γιατί έχουμε φτάσει. Είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα που θα το κουβεντιάσουμε με τον αντινάρχο, έναν αποστρατεία, τον κύριο Φενέκο, έναν πολύ σοβαρό και αξιόπιστο αναλυτή των θεμάτων αυτών. Καλησπέρα, Ναύαρχε. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Τώρα, μπορεί να γίνει αιτία θερμού επεισοδίου αυτή η απέτηση Τουρκίας
για αποστρατικοποίηση των νησιών. Διότι το είπε ο Ακάρ, ο αντιπρόεδρος, χθες ή προχθές, ότι πρέπει σύντομα οι Έλληνες να αποστατικοποιήσουν τα νησιά αυτά. Αλλιώς, αν δεν το κάνουν αυτοί, θα παρεύουμε εμείς. Που σημαίνει δηλαδή απειλή. Νομίζετε ότι όλα αυτά είναι σε μια σφαίρα έτσι, απειλών, θεωρητικών εξαγγελιών, ή υπάρχει μια αλήθεια? Ξέρετε, θα το συνδύαζα και με την δήλωση του Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία σφιχτιά στο έδαφος της και θέλει να επεκταθεί. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι διαμορφώνεται μια νέα πολιτική αντίληψη, γεωστρατηγική αντίληψη, σε όλους τους πολιτικούς κύκλους της Τουρκίας, για επέκταση των κυριαρχίας της και των δικαιωμάτων της. Όμως, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η στρατιωτικοποίηση της συζήτησης και η καθημερινή συζήτηση για απειλές ένθεν και ένθεν λειτουργεί υπέρ της Τουρκίας. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ συγκροτημένοι και συγκεκριμένοι με νομικά επιχειρήματα κατά βάση, να αφήσουμε τις κορώνες που άκουσα από διάφορους καταρρύψουμε τις γέφυρες του Βοσπόρου και πράγματα τα οποία δεν λέγονται στο δημοσιολόγο. Δεν λέγονται στο δημοσιολόγο. Ανοησίες. Ναι. Το θέμα, κύριε Νάμπερχε, είναι το εξής, ότι μπορεί το ΝΑΤΟ να παρεύει, να μας προστατεύσει σε πιθανή επιθετική ενέργεια της Τουρκίας? Αυτό μας απασχολεί όλοι μας. Διότι λέμε είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, το ΝΑΤΟ μπορεί να μας προστατεύσει? Είναι πολύ το ερώτημα σας, είναι μας καίει όλους. Και θα έρθω καταρχάς μιλώντας για τη Σύνοδο Κορυφής. Φοβόμαστε ότι ο Ερντογάν θα πάει σε Σύνοδο Κορυφής και θα θέσει όλη την ατζέντα. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Διότι αν θέσει την ατζέντα της αποστρατιωτικοποίησης στο ΝΑΤΟ, τη στιγμή που το ΝΑΤΟ αποδέχεται να στρατιωτικοποιούνται χώρες οι οποίες με συνθήκες ήταν αποστρατιωτικοποιημένες, δηλαδή θυμίζω η Ιταλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Φιλανδία, αλλάζει το καθεστώς και στρατιωτικοποιούνται με τεράστια προγράμματα. Αν λοιπόν έρθει ο Ερντογάν και θέσει ένα τέτοιο ζήτημα, ενδεχόμενο να βρει αντιπάλους, όπως ήδη η Γαλλία έρχεται και τοποθετείται απέναντί του. Κατά την άποψή μου, θα προσπαθήσει να κάνει τη συζήτηση ελληνοτουρκική διαφορά. Να προσπαθήσει να πει ότι στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω της Ελλάδος και ότι ο λόγος για τον οποίο αμφισβητεί την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας είναι τα προβλήματα ασφαλείας που νιώθει η Τουρκία. Δεν πρέπει εμείς όμως να τσιμπήσουμε. Mm. Πρέπει πραγματικά να πούμε ότι το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας στο σύνολό της. Δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διαφορά. Είναι η κακή συμπεριφορά της Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ και στη διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Επίσης, το ερώτημα είναι για σε πολλούς, ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας σε μια πιθανή επιθετική ενέργεια της Τουρκίας σε κάποιο νησί, πιστεύω όχι σε ένα μεγάλο νησί, σε κάποια ερημονησίδα. Δηλαδή, τύπου Ήμια, ας πούμε. Πώς πρέπει κανείς εκεί να απαντήσει? Καταρχάς, θα το συνδέσω και με το προηγούμενο ερώτημά σας. Το ΝΑΤΟ δεν το συμφέρει μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Θα διέλυε το ΝΑΤΟ, δηλαδή μαζί με την σύγκρουση στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα διέλυε το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, η στρατηγική μας είναι να προκαλέσουμε τις απαιτούμενες αντιδράσεις πριν ακόμα σκεφτεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο. Να πάρει δηλαδή τα κατάλληλα μηνύματα. Mm-hmm. Και έχουμε συμμάχους γι' αυτό. Αν όμως παρελπίδα καταλήξουμε να έχουμε πραγματικά μια επιθετική ενέργεια από την πλευρά της, τότε χειρουργικά χτυπήματα άμεσα, όχι στη λογική του συνολικού πολέμου, θα ήταν για μας η καλύτερη επιλογή. Γιατί όποιος κερδίσει αυτές τις πρώτες ώρες μιας σύγκρουσης θα είναι αυτός και που θα μιλάει καλύτερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο Αιγαίο, γιατί σε ό,τι αφορά το στρατό είναι υπέρτερη, πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός κλπ. Αλλά στη θάλασσα και στον αέρα, αυτές οι τελευταίες αγορές που γίνανε από την Ελλάδα, τον Ραφάλ και τον Μπελαρά που θα έρθουν όπου να είναι, δίνουν μια διαφορετική υπεροπλία στην Ελλάδα, δίνουν κάτι περισσότερο? Εάν ήταν όλες μαζί τον ίδιο χρόνο, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι έδιναν μια μεγάλη υπεροπλία. Όμως είναι απλωμένες στο βάθος του χρόνου. Άρα, ναι, μεν έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον αέρα, αλλά δεν έχουμε το αεροναυτικό αποτέλεσμα που θα είχαμε αν είχαμε και τις Μπελαρά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η διαθεσιμότητα όλων των μέσων που έχουμε σήμερα, την ώρα που τα θέλουμε, εκεί που τα θέλουμε, είναι ζωτικό για μας. Δεν πρέπει να υπάρχουν δηλαδή ούτε βλάβες, ούτε μη λυπείς διαθεσιμότητες και πρέπει
παρά το γεγονός ότι μειώνουμε τις ασκήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν να ασκούνται με διακριτικό τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και πάλι αυτό το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα προφανώς. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ένας πολύ αξιόπιστος μελετητής, ο Ναύαρχος, ξέρει πολλά πράγματα. Και εντάξει, τα είπε όπως... Γιατί έχουν ακροβολιστεί κάποιοι και λένε να ρίξουμε, να κάνουμε και λοιπά, έχουν να ρίξουμε. Ανόητοι άνθρωποι, δηλαδή, να πάνε να γκρεμίσουν τη γέφυρα στο Βόσπορο. Που πάρε, καραμήτρο, κάτσε καλά να πούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πια ο κ. Μητρόπουλος είναι δικό σας και δικό μου όμως, όχι μόνο δικό σας, γιατί εγώ έχω ρωτήματα να του κάνω και τον περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τα τηλέφωνα ανοίγουν για εσάς, 211-1860-001. Θα σας ακούσουμε σε 3 λεπτά. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή μας και τον εργατολόγο μας, για να κουβεντιάσουμε θέματα που σας αφορούν. Να ξεκινήσουμε από την κατάργηση της προσωρινής διαφοράς που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Χαρδαβέλα, σε 6 μήνες η κυβέρνηση υποχρεούται να δώσει αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους. Μάλιστα. Και στα 2,5 εκατομμύρια. Το λέει νόμος. Το λέει νόμος διότι για 7 χρόνια από το 2015 έως το 2022 η προηγούμενη κυβέρνηση, κακώς και είχα διαφωνήσει τότε και με τον τέος προηγούμενο πρωθυπουργό, είχε απαγορεύσει τις αυξήσεις στις συντάξεις για 7 χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 2015-2022. Είχε απαγορεύσει και τις είχε παγώσει με τις περικοπές που είχαν γίνει νωρίτερα. Τώρα ξεπαγώνει όμως. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό το κακό, δηλαδή είπε stop οι αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είπε ότι θα επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις και όσες έχουν προσωπική διαφορά, όταν αρχίζουν να δίνονται αυξήσεις δεν θα πάρουν ούτε και τότε. Κατά. Δηλαδή, κύριε Χαρδαβέλα, δεν είπε 15-22 δεν θα πάρετε αυξήσεις. Είπε και μετά το 22 όσοι είναι να πάρετε, αν έχετε την προσωπική διαφορά που εγώ σας φόρτωσα, δεν θα πάρετε ούτε και τότε. Με συνέπεια, αρκετές χιλιάδες κόσμο, με αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει ούτε το 28, ούτε το 27, ούτε το 26. Γι' αυτό αυξήσεις. Γι' αυτό είπα... Και στη τελευταία ανάλυση στην εφημερίδα των συνταξιούχων, έχω άρθρο που λέω ότι η κυβέρνηση που υποστήριζε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, που πρέπει να είναι κεντρικό προεκλογικό σύνθημα να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, όλα τα κόμματα, όλοι οι επιστήμονες, όλα τα δίκτυα, όλοι οι συνταξιούχοι να λένε να καταργηθεί για 21 λόγους που το έχουμε στην ανάλυση μας. Άρα λοιπόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο κόσμο, 1 εκατομμύριο. Ενώ η κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις, κύριε Χαρδαβέλα, αυτοί θα τις δούνε και δεν θα τις πάρουν. Και λέμε λοιπόν η κυβέρνηση, αν θέλει να τηρήσει και τον προεκλογικό της λόγο, τον προηγούμενο, όταν δώσει τις αυξήσεις θα πει καταργώ και την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το έτοιμο. Άρα λοιπόν αναμένουμε, διότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία ημερομηνία, θα ανακοινώσει την αύξηση. Θα ανακοινώσει την αύξηση 6%. Όλοι θα πάρουν 6%. Είναι σημαντικό με αυτή τη λαϊλασία που έχουν υποστεί 6%. Κατέτος λέει από το 23 και μετά. Άρα λοιπόν να καταργήσει την προσωπική διαφορά για να πάρουν όλοι αυτή έστω τη μικρή αύξηση. Κύριε Χαρδαβέλα. Πάμε στο άλλο θέμα. Αυξήσεις θα δοθούν στους δημόσιους υπαλλήλους. Είχαμε στη δική μας εκπομπή, στη δική σας εκπομπή, όταν δόθηκε αύξηση στον κατώτατο μισθό, είχαμε πει ότι είναι υποχρεωτικό να δώσει αύξηση και στους δημοσίους υπαλλήλους, τουλάχιστον σε αυτούς που πρωτοεισάγονται και αμείβονται με τον κατώτατο εισαγωγικό βαθμό. Γιατί για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, ο μισθός, ο κατώτατος του ιδιωτικού τομέα, κύριε Χαρδαβέλα, πέρασε τον εισαγωγικό μισθό του δημόσιου τομέα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση οφείλει, επειδή είναι μπροστά, παίρνουν και τα δώρα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι,
είναι, πρέπει να δώσει, είναι μπροστά 51 ευρώ σε σχέση με τον εισαγωγικό του δημοσίου. Η κυβέρνηση, διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Real News, επαναλαμβάνει αυτό το οποίο σε εσάς είχα πρωτοπεί τον Απρίλιο, ετοιμάζεται να δώσει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους με πρώτα σε αυτούς που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε τους φίλους μας. Και να πούμε ότι η Κυριακή έπαιξε πολύ είδηση ότι αύριο μεθαύριο η κυβέρνηση φέρνει την τροπολογία που θα διαγράφει τις οφειλές προς τα ταμεία πέραν της δεκαετίας. Επειδή είναι 700.000 κόσμο που είναι οφειλέτες και 200.000 αδυνατούν λόγω οφειλών να πάρουν σύνταξη, είναι μεγάλη εξέλιξη, θα έχει κατατεθεί αυτή τη βδομάδα η τροπολογία, οπότε την Κυριακή στην εκπομπή σας θα δώσουμε και αναλύσεις και εξηγήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τους φίλους και τις φίλες που θα μιλήσουν με τον κύριο Μητρόπουλο, με την κυρία Μαρία από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλησπέρα κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Παρακαλώ, ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο κάτι σχετικά με την σύνταξή μου. Ορίστε. Φέτος θα έχω 36 χρόνια προϋπηρεσίας και είμαι στα 60. Είμαι εκπαιδευτικός. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη? Εσείς στα 60 βγαίνετε από εδώ και πέρα. Στα 62 είναι λογικό να πάρετε για τη μεγάλη ανταποδοτικότητα. Εάν στα 62 σας... με 38 χρόνια προϋπηρεσία, δεν ξέρω, και 2 χρόνια από τις σπουδές σας, θα φύγετε στα 62, το λογικό, ανεξάρτητα αν μπορείτε να φύγετε και νωρίτερα. Διότι ναι, αλλά για να φύγω νωρίτερα πρέπει να πληρώσω κάποια χρόνια. Διότι κάποιοι συνάδελφοί σας, ακούγοντας κάποιες άλλες εισηγήσεις, υπέβαλαν αίτηση στην αρχή του έτους και τους έχει μπλοκάρει το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο με μια γνωμοδότηση που αναμένει από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται χρήματα, συμψηφίζεται αυτό που χρωστάτε για 2 χρόνια με ένα μικρό τμήμα της σύνταξής σας. Δεν καταβάλλετε χρήματα, άρα η πρόταση της εκπομπής του κυρίου Χαρδαβέλα είναι στα 62 σας με 40 χρόνια 38 πραγματικά και 2 από τις σπουδές, να αναγνωρίσετε για να βγείτε με τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα στη σύνταξή σας. Αυτό συστήνουμε κυρία Μαρία. Μάλιστα. Αυτό σας συστήνω να κάνετε κυρία Μαρία. Διαφορετικά στα 64. Δεν εγκλωβίζομαι στα 67. Δεν εγκλωβίζεστε στα 67. Είναι το ταβάνι για όλους τους εκπαιδευτικούς και εμάς τους πανεπιστημιακούς και εσάς όλο το ίδιο θέμα. Αλλά εσείς στα 64 τότε... ανάμεσα στα 62 και στα 67 που θα έχετε τα 40 πραγματικά για να αποφύγετε την αναγνώριση πλατωνικών, μπορείτε να φύγετε κυρία Μαρία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρία. Γεια σας. Πάμε στο Λαγονίσι, στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Χαράβελα. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα κύριε Μητρόπουλε να σας πω, εγώ είμαι ένας παλιός συνταξιούχος. Αρκετό χρόνια ακούω κάθε τόσο στην εκπομπή σας αυτοί που έχουν 30 χρόνια και θα παίρνανε κάποιες μικροαυξήσεις. Εμένα για να κάνω τα 30 χρόνια μου λείπανε να είμαι μόνο 70 ένσημα. Εάν πληρωθούν αυτά τώρα που να μπορώ να πάω στα 30 χρόνια ή να πληρώσω κάτι παραπάνω να περάσω τα 30 χρόνια. Πότε βγήκατε στη σύνταξη? Το 2002. Αν βγήκατε πρώτου 2016 και εσείς φύγατε πολύ, πολύ πριν από το 2016, δεν μπορείτε τώρα να εξαγοράσετε και να προσθέσετε τα ελείποντα 70 ένσημα για να συμπληρώσετε την 30 ετία. Συνεπώς, κύριε Δημήτρη, μένετε ως έχει, διότι και δεν μπορείτε, αλλά και δεν πρέπει να ξοδευτείτε, διότι δεν θα το καταφέρετε, κύριε Δημήτρη. Το κακό είναι ότι... Μάλιστα. Το κακό είναι ότι όταν ήμουν έτοιμος να βγω στη σύνταξη με έναν υπάλληλο του ΙΚΑ, το ρώτησαν να πάρω του στρατού και μου λέει δεν χρειάζεται να τα πάρεις,
γιατί θα πληρώσεις πολλά περισσότερα από ό,τι θα παίρνεις κάθε μήνα, γύρω στα 50 ευρώ. Και εσείς κύριε Δημήτρη, αλλά και ο υπάλληλος το 2 που τον ρωτήσατε, δεν ήξερε ότι μετά από 20 χρόνια ο κύριος Βρούτσης θα έβανε ένα κόφτη και θα έλεγε όσοι είναι έχετε κάτω από τα 30 όπως και εσείς μένετε με τα εξεταστέοι, δεν παίρνετε τίποτε και όσοι έχετε πάνω από 30 παίρνετε. Άρα και ο υπάλληλος αλλά και εσείς δεν φταίτε. Αλλά και ο υπάλληλος τότε μάλλον προς το καλό σας λέει να μην ξοδεύεστε αφού μπορούσατε να βγείτε με αυτά τα χρόνια στη σύνταξη. Ήρθε όμως το 2020 ο νόμος Βρούτση και είπε εγώ δίνω αύξηση σε αυτούς που έχουν 30 και πάνω και τους κρατάω ως έχει αυτούς, κακό αυτό. Το έχουμε προσβάλει αυτό κύριε Δημήτρη. Μπορεί να έχουμε εξέλιξη. Γιατί να μην παίρνουν αύξηση και οι κάτω των 30. Και θα μας ακούσετε τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Θα βγουν κάποιες αποφάσεις που θα λένε δεν χρειάζεται εσείς να προσφύγετε και να εξοδεύεστε. Που θα λέει ότι και κάτω των 30 πρέπει να πάρουν αυξήσεις. Αυτή είναι η απάντησή μας κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Πάμε πατήσει για να ακούσουμε την κυρία Γεωργία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα στο σεβαστό και αξιότιμο κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα κυρία Γεωργία, καλησπέρα. Το καλό μας κατοκαθηγητή. Όχι. Καλησπέρα και στον κύριο Χαρδαβέλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που φέρνει τον κύριο Μητρόπουλο και φωτίζει. Το ερώτημα. Ό,τι δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Ορίστε κυρία Ουγκό. Λοιπόν, είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το Γενάρη του 21 ο κύριος Μητρόπουλος έδωσε μία κρατεά μάχη το να πετύχει τα δώρα και κάποια διαφορά σε αυτά που παίρναμε, τα αναδρομικά. Έχουν περάσει από τότε τόσοι μήνες και δεν έχει φανεί κάτι στον ορίζοντα. Υπάρχει ελπίδα να πάρθουν αυτά τα χρήματα? Κυρία Γεωργία, ευχαριστούμε για το ερώτημα. Απασχολεί την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα κάθε Σαββατοκύριακο, θα το ακούτε αν το παρακολουθείτε, που φαίνεται ότι μας παρακολουθείτε. Έχει συμπληρωθεί ένα 18μηνο από τότε, βλέπω το γνωρίζετε καλά κυρία Γεωργία, από τη 15 Πρώτου 21 που δικάστηκε αυτή η υπόθεση. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα. Αλλού και εδώ στον κύριο Χαρδεβέλα είχα πει κυρία Γεωργία ότι ενώ όταν συνεζητείτο η προσωπική διαφορά που με ρώτησε ο κύριος Χαρδεβέλα νωρίτερα ή η κατάργηση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων οι αποφάσεις βγήκαν εντός τετραμήνου και οι δύο η μία ήταν σε βάρος των συνταξιούχων η άλλη ήταν σε βάρος και εσάς κυρία Γεωργία των δημοσίων υπαλλήλων εκπαιδευτικών που είπε το Συμβούλιο Επικρατείας Πρόεδρε Βούσης της κυρίας Ακελαροπούλου, στόπ τα δώρα, κανένας δώρο. Βγήκε σε τεράτε τράμινο και η μία και η άλλη. Τώρα που πρέπει να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, έχουμε κλείσει 1,5 χρόνο. Ναι. Θέλω να πιστεύω, κυρία Γεωργία, αγαπητέ Κώστα, ότι από μέρα σε μέρα θα πρέπει να βγει, αναμένουμε να βγει η αυτόφαση και θέλω να πιστεύω ότι η αργοπορία δεν σημαίνει ότι θα είναι και σε βάρος των συνταξίχων. Χωρίς κανένα υπαινιγμό, τόσο καθαρά, διότι αναμέναμε το ίδιο για τις τριετίες του ιδιωτικού τομέα. Αναμέναμε 1,5 χρόνο. Και εκεί που λέγαμε θα δικαιωθούν οι ιδιωτικοί εργατοϋπάλληλοι, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει στόπ οι τριετίες του ιδιωτικού εργατοϋπάλληλους. Άρα, κυρία Γεωργία, αναμένουμε. Σας ευχαριστούμε για το ερώτημα. Κυρία Γεωργία, και να παρακολουθείτε την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Σας αφήνουμε και πάμε στον Πειραιά, στην κυρία Κυριακή. Καλησπέρα, κυρία Κυριακή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ορίστε. Και στους δύο. Καλησπέρα κύριε σας. Μητρόπουλε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε, κυρία. Είμαι χείρα. Το 20 πέθανε ο άντρας μου και βγήκε μια απόφαση ότι θα πάρουν αναδρομικά οι χείρες και οι κληρονόμοι. Και πήρα τηλέφωνο τη λογίστρια να κάνει όταν άνοιξε η πλατφόρμα να κάνει αίτηση και αυτή μου είπε ότι την έκανα. Περίμενα να μπουν τα λεφτά ας πούμε στην τράπεζα στο όνομά μου και δεν μπαίνανε. Και τη ρώτησα μετά από κάμποσο χρονικό αφού έκλεισε και η πλατφόρμα μου λέει δεν έκανα λέει αίτηση, λέει δεν είμαι εργατολόγος. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο στο ΕΦΚΑ και μου λέει έδωσα όλα τα στοιχεία μου και μου λέει
εδώ είναι τα λεφτά, λέει. Λέω, άμα θα ανοίξει, λέει, η πλατφόρμα, να κάνετε αίτηση. Και σας ρωτάω, θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα για να κάνουμε αίτηση για τα αναδρομικά των κληρονόμων και της χείρας. Κυρία Κυριακή, η πλατφόρμα έκλεισε και δεν έχει... Θέλω να ξανανοίξει, καταλάβατε. Ναι, αυτό λέω. Και δεν έχει ανοίξει. Και θέσατε ένα θέμα, διότι μας το έχουν θέσει και άλλοι και μας στέλνουν ερωτήματα. Ναι, μου το είπε και εμένα, ότι είναι και άλλοι που δεν πήρανε λεφτά. Κυρία Κυριακή, ακούστε, κυρία Κυριακή. Θα πιέσουμε και αύριο κιόλας θα το θέσουμε το θέμα να ανοίξει για λίγες μέρες η πλατφόρμα για να διορθώσουν ή να πρωτοϋποβάλλουν όσοι είτε από παραδρομή είτε από λιγορία των συνεργατών τους. Εδώ μας είπατε ο λογιστής είπε ότι δεν την έκανε, αλλά έπρεπε να σας πει ότι δεν είναι εργατολόγος τότε, όταν της το είπατε, όχι όταν ανακαλύψατε ότι δεν έχει καταθέσει, διότι είχατε χάσει την προθεσμία. Μας. Κυρία Κυριακή. Τώρα, αλλά θα το θέσουμε το θέμα, κύριε Χαρταβέλα. Θα περιμένετε, κυρία Κυριακή, λίγο και λίγες μέρες να δούμε να ανοίξει πάλι η πλατφόρμα και αμέσως να μπείτε. Έτσι μην το αφήσετε, γιατί θα είναι τελευταία ευκαιρία. Άλλως την άλλη εβδομάδα, αν δεν ανοίξει, να συνοηθούμε, να βάλουμε ένα συνεργάτη να κάνει ένα εξώδικο, ναι, να γνωστοποιήσει το θέμα, αφού ναι, είναι τα χρήματα υπάρχουν, ναι, να τα πάρει, κυρία. Εντάξει, κυρία Κύμου, θα την ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ και πάμε Πατήσια στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Κύριε, καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι 62 ετών και έχω βαρέα ένσημα, 10.000 ένσημα. Μπορώ να βγω στη σύνταξη? Από τα 10 είναι όλα βαρέα. Όλα βαρέα. Και τώρα βγαίνετε κανονικά. Και τώρα βγαίνετε κανονικά. Μπορώ να συμπληρώσω. Άμα συμπληρώσω 1500 ευρώ, θα πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη. Θα πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη, 80% ευρώ. Αλλά τώρα μπορείτε να βγείτε, αν είσαστε 62, εάν εξαγοράσετε αυτό, θα είναι κάτι σημαντικό. Ή αν δουλέψετε παραπάνω. Έχω κάνει αίτηση εξαγοράς από το 17, αλλά σε αίτηση εξαγοράς. Αυτό θα ισχύει, δηλαδή, ακόμη πιστεύω να ισχύει. Την επικαιροποιείτε, κύριε Γιώργο, πάτε, την επικαιροποιείτε, να θεωρήσουν την παλιά που υποβλήθηκε ή να κάνετε καινούρια. Κανένα πρόβλημα εδώ, κύριε Γιώργο, κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ας πούμε, τα 300 ένσημα έχουν πολλά χρήματα εξαγοράς, ας πούμε, το 20% του μέσου όρου των αποδοχών και των εισφορών. Το βρίσκετε. Δεν είναι πολλά αυτό, αν θέλετε να το κάνετε, αφού θα τύχετε μεγαλύτερη συντάξεως. Μάλιστα. Αυτά, κύριε Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Πάμε στον Πειραιά, στον κύριο Αντώνη. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Κύριε Καρδαβέλα, καλησπέρα σας. Γεια σας, ακούμε. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη, καλησπέρα σας. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω και θα είμαι πολύ σύντομος. Η πρώτη ερώτηση είναι τον επόμενο μήνα, είναι τα 67. Σε πόσο καιρό υπολογίζετε ότι μπορεί να μου βγει η προσωρινή ή προσωρινή... η τελική σύνταξη? Ξέχασα να σας πω, έχω 13 χρόνια ΟΑΕ, πρώην ΠΕΒΕ και 14 ΙΚΑ. Η προσωρινή σύνταξη θα βγει σε 31 μέρες, σύμφωνα με τον νόμο, από τότε που θα κάνετε την αίτηση, αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην καταμέτρηση και βεβαίως στον υπολογισμό του διαδοχικού κομματιού, διότι από ό,τι άκουσα έχετε δύο κομμάτια ασφάλισης. Είναι διαδοχική, ναι. Μάλιστα. Απέρα. Άρα λοιπόν στις 31 μέρες λέει ο νόμος ότι θα πάρετε την προσωρινή. Ο Υπουργός έλεγε προχτές ότι εγώ θα εκαθαρίσω και το 22 εντός του 22. Άντε να το εκαθαρίσει το 22 στις αρχές του 23. Να μην καθυστερούμε, επειδή όντως κύριε Αντώνη έχουν γίνει βήματα για την εκαθάριση των κυρίων συντάξεων και εδώ έχει δίκιο το Υπουργείο, αλλά δεν έχει δίκιο τα λέει για τα άλλα είδη των συντάξεων, διότι πάμε με τον αραμπά όπως και παλιότερα στις διαδοχικές, στις διεθνείς, στις επικουρικές κυρίες, εκεί δεν έκανε τίποτε. Στις κύριες θα γίνει αυτό. Σε ένα μήνα και μία μέρα λέει ο νόμος θα πάρετε την προσωρινή. Η οποία τι ποσό είναι προσωρινή? 384
384, επειδή εσείς με τα χρόνια που είπατε έχετε πάνω από 20 χρόνια ασφάλισης, όποιος κατά το νόμο έχει πάνω από 20 χρόνια παίρνει τη μεγάλη εθνική, τα 384 ευρώ. Και παίρνετε... Η τελική από την εμπειρία σας που έχετε, η τελική πόσο υπολογίζετε να είναι? Η τελική δική σας θα είναι γύρω στα 800 ευρώ, κύριε Αντώνη. Μάλιστα. Αυτά. Αξίζει να θεωρείτε χρήσιμο να εξαγοράσω τα 2 χρόνια του στρατού ή είναι ανώφελο? Δεν σας είναι, είναι ανεπαίσθητη η συμβολή των 2 χρόνων. Οπότε πηγαίνετε με αυτά τα πραγματικά που έχετε. Δεν είναι ορισμένες μονάδες ευρώ. Δεν είναι τίποτε αυτό. Δεν θα σας δώσει τα 2 χρόνια αυτά, κύριε Αντώνη. Αυτά, κύριε Αντώνη. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Φαντάζομαι ότι πήρατε απαντήσεις στα ερωτήματά σας και πολύ ενδιαφέρουσες. Πάμε στο Νέα Πέραμο να μιλήσουμε τον κύριο Οδυσσέα. Κύριε Οδυσσέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρδουέλα. Γεια σας. Καλησπέρα στον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Οδυσσέα. Στον κύριο καθηγητή, μια ερώτηση μόνο θέλω να κάνω. Ναι, ναι. Ορίστε. Έχω σύνορο ενσύμων 5.740. 5.740 ένσημα. Μάλιστα. Μου κόβουν 9 ευρώ το μήνα επειδή δεν έχω συμπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης. Μάλιστα. Και άλλα, από την άλλα εθνική, 90, από την εθνική μόνο. Από την εθνική, ναι, μόνο. Ναι, από την εθνική. Και άλλα 90 ευρώ το μήνα επειδή δεν έχω 40 μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Έχω 30 χρόνια. Α, μάλιστα. Μήπως θέλετε τίποτα το νόμιμα αυτό, θα τα καταργήσω, θα κάνω. Εμείς εδώ με έχετε ακούσει σε ερώτημα του κυρίου Χαρδαβέλα ότι ήταν καλό βήμα, κύριε Οδυσσέα, ναι, που μειώσανε από 40 στα 30 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής, αλλά εγώ εδώ στον κύριο Χαρδαβέλα έχω πει ότι είναι και αυτό αντισυνταγματικό και πρέπει και αυτό να καταργηθεί. Να μην απαιτούν όπως απαιτούν από τους άλλους όλους μας 15 και 20 χρόνια, 15 και 20 χρόνια να απαιτούν και από τη δική σας κατηγορία να παίρνετε όλη την εθνική. Αλλά σε αυτή τη βάση, επειδή είναι πρόσφατος ο νόμος που από τα 40 που είχε ορίσει ο προηγούμενος νόμος κακός πήγε στα 30, θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν απασχολείται αυτή τη συγκυρία με αυτό το θέμα, παρά το ότι η επιστημονική μας ένωση ΕΝΙΠΕΚ το βάζει και το έχουμε συζητήσει εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα. Αυτή. Λοιπόν, αυτά, κύριε Οδυσσέα. Πάμε στην Σαλαμίνα, στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα και στους 2 κυρίους. Καλησπέρα, κύριε Ελένη. Μια ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο. Ορίστε, κύριε Ελένη. Παίρνω σύνταξη χειρίας, έχω χάσει τον άντρα μου πριν 5 χρόνια. Μάλιστα. Και βγήκε σε σύνταξη το 92 και είχε βαρέα και ανθυγίνα 41 χρόνια. Μάλιστα. Δικαιούμαι εγώ να πάρω από αυτά που λένε ότι πάνω τα 30 χρόνια? Δικαιούστε από τα 30 χρόνια και πάνω, αλλά ναι, εσείς θα πάρετε από 2 πλευρές, κυρία Ελένη. Ναι. Επειδή επανυπολογίζονται οι συντάξεις σαν του ανήμνηστου, ναι, που είχαν μεγαλύτερο επασφάλιστρο λόγω των βαρέων. Βαρέα και ανθυγιεινά, ναι, ναι, όλα. Ναι, ναι, αυτό. Αυτή... Ήταν στην εταιρεία λιπασμάτων. Ακούτε. Ναι, σωστά, ναι, το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Οι δικές σας κατηγορίες δεν έχουν ακόμη επανυπολογιστεί. Ναι. Και ακούτε και το δίκτυο των συνταξίουχων και άλλους συναδέλφους που λένε ότι περιμένουμε 100.000 αιτήσεις συντάξεων παλιών που δεν, ναι, έχουν επανυπολογιστεί. Η μεγάλη κατηγορία είναι σαν του αείμνηστου συζύγου σας. Ναι. Δηλαδή να έχουν και πολλά χρόνια αλλά να έχουν και πολλά βαρέα. Εσείς, ναι, από μήνα σε μήνα που θα επανυπολογιστεί, θα είναι οι τελευταίες, θα πάρετε μια καλή αύξηση και λόγω των πολλών χρόνων και λόγω των πολλών βαρέων που έχετε, που είχε ο αείμνηστος. Άρα, ωραία, αναμένετε. Να αναμένετε. Πω κάτι άλλο. Ρώτησα για την προσωπική διαφορά, η οποία όταν κάνουμε αυτά που βγάζουμε από το ίντερνετ, δεν μου βγάζει εμένα. Και είχα πάει στο ΕΦΚΑ και ρώτησα και μου είπαν, αφού δεν σας το βγάζει, δεν θα έχετε προσωπική διαφορά. Όχι. Δεν σας απήντησαν καλά. Εσείς, σε συνέχεια αυτών που σας είπα, επειδή είναι σε εκκρεμότητα, ναι, υπό νέο επανυπολογισμό,
δεν έχει βγει η προσωπική διαφορά, αλλά και να είχε βγει, με τα παλιά δεδομένα θα σας ήταν ανώφελο. Mm. Άρα αναμένεται από μήνα σε μήνα που θα γίνουν αυτές οι δύο επεξεργασίες στη σύνταξη του αείμνηστου μετά και στη δική σας, και βεβαίως θα δείτε και την προσωπική διαφορά αν υπάρχει. Άρα αναμένεται, αγαπητή κυρία Ελένη, εδώ να παρακολουθείτε την εκπομπή κύριου Χαρδαβέλα, γιατί κάτι χρήσιμο θα ακούσετε στο μέλλον και γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλο, για την πρόταση που κάνει στους τηλεθεατές. Να δείτε την εκπομπή του Χαρδαβέλα. Ευχαριστώ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε Ηλίουπολη, στον κύριο Ηλία. Γεια σας, κύριε Ηλία. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα, καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Ορίστε. Μία ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Βγήκα στη σύνταξη Μάρτιο του 2017 με 36 χρόνια πραγματικά και 4 εξαγορά 40 χρόνια. Όλα ΙΚΑ. Εγώ, όπως λέει ο νόμος, πάνω από 30 χρόνια θα πάρουν. Προσωπική διαφορά δεν έχω. Δύο φορές πήγα στο ΙΚΑ Ηλιούπολης, μου λέει δεν έχετε προσωπική διαφορά. Ούτε αναδρομικά πήρα, ούτε στη σύνταξη. Επιχειρήσατε, κύριε Ηλία, να τυπώσετε το ενημερωτικό κάποιου μήνα αυτού του έτους? Ναι, ναι, ναι. Από το λογιστή τα... Το τύπωσε? Ναι, ναι, ναι. Λέει κάτι παραπόδα στο τέλος της σελίδας? Τίποτα δεν λέει. Λέει προσωπική διαφορά? Όχι. Δεν λέει ότι προσωπική διαφορά? Όχι, όχι. Μάλιστα. Θα σας απαντήσω ότι απήντησα και στην κυρία εκεί πέρα νωρίτερα με τα 40 χρόνια σύνταξη, ότι αν δεν τελεί υπό επανυπολογισμό η σύνταξή σας, τότε δεν δικαιούστε προσωπική διαφορά. Θέλω να πιστεύω ότι με τα 36 πραγματικά και 4 πλασματικά που προείπατε, ότι έχετε λαμβάνει. Αναμείνετε ένα μήνα και εδώ είμαστε, κύριε Υγεία. Αυτά, κύριε Ηλία μου, να είστε καλά, και πάμε Καλυθέα στην κυρία Μέρη, με την οποία και θα κλείσουμε σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα, κυρία Μέρη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Μέρη. Ήθελα τον κύριο Μητρόπουλο να κάνω μια ερώτηση. Σας ακούει. Ορίστε, κυρία Μέρη. Ναι, ναι. Κύριε Μητρόπουλε, πριν από τρεις ή μισή μήνες έχασα τον σύζυγό μου. Έχω καταθέσει στον ΕΟΠΗ για την σύνταξή μου. Στον ΕΟΠΗ, γιατί ο ΕΟΠΗ δεν βγάζει. Συλληπούμε πρώτα, κύριε, αλλά ο ΕΟΠΗ δεν βγάζει σύνταξη. Είναι υγειονομικός οργανισμός. Τι θέλετε στον ΕΟΠΗ? Για τις συντάξεις, για τη σύνταξή μου που θα βγει. Ναι, ο ΕΟΠΗ δεν παίρνει, δεν δέχεται αιτήσεις. Ο ΕΟΠΗ δεν βγάζει συντάξεις. Ποιος βγάζει σύνταξη? Ο ΕΦΚΑ. Ναι, συγγνώμη, δεν έκανα λάθος. Okay. Ωραία, κύριε, πείτε, άρα στον ΕΦΚΑ κάνατε. Καταθέσαμε όλα τα χαρτιά. Μάλιστα, και... Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη πότε θα βγει η σύνταξη. Κυρία Μέρη, δεν έχετε πάρει προσωρινή? Όχι, όχι. Κυρία Μέρη, ο αείμνηστος είχε ένα ταμείο ή πολλά ταμεία? Ένα ταμείο είχε. Το ΤΕΒΕ. Άρα και πόσα χρόνια ασφάλισης είχε? Είχε... Κυρία Μέρη, όταν απεβίωσε ο αείμνηστος, ήταν ήδη συνταξιούχος ή απλά ασφαλισμένος? Ναι, ήταν συνταξιούχος, βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Έχει εδώ και 10 χρόνια, 13 χρόνια έχει βγάλει τη σύνταξη. Το ότι δεν έχετε πάρει ακόμα προσωρινή, ενώ οι προσωρινές χειρίες στις κύριες συντάξεις δίδονται, όπως ανέφερα και πριν, στον ένα μήνα, αυτό... Είναι ερευνητέο, πρέπει να τους ρωτήσετε ή να τους κάνετε πάλι μια υπόμνηση. Αν δεν έχετε πάρει μετά από 3,5 μήνες από ό,τι έφυγε ο αείμνηστος, δεν έχετε πάρει δεν έχετε πάρει καν την προσωρινή, είναι ένα ζήτημα να το ψάξετε αυτές τις μέρες ή να μας ενημερώσετε, διότι έπρεπε να είχατε πάρει τουλάχιστον την προσωρινή, αγαπητή κυρία. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ πέρα, δυστυχώς. Έχετε πολύ που περιμένατε, αλλά θα τα πούμε και την ερχόμενη Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ τον κύριο Μητρόπουλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με την εκπομπή μας αύριο το βράδυ, την Αρένα, και το Σαββατοκύριακο βεβαίως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καληνύχτα.